στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι βρέθηκε ο Χρήστος Ταϊκούρας, ο οποίος από το πρωί πραγματοποιεί επίσκεψη και επίβλεψη σε εμβληματικά έργα στην Κρήτη. Βλέποντας από κοντά την εξέλιξη των εργασιών, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, δήλωσε ότι η πρόοδος των εργασιών είναι σημαντική και πως το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό που φτάνει το 30%. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μαζί με αγαπητούς συναδέλφους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να επισκεφθούμε το εργοτάξιο στο Καστέλι και να δούμε την πρόοδο εργασιών ενός εμβληματικού έργου, του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Πράγματι, η πρόοδος του έργου είναι σημαντική. Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30% και εκτιμούμε ότι θα υπάρχει επιτάχυση των εργασιών το επόμενο χρονικό διάστημα. Ότι το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, ανέφερε ο Χρήστος Ταϊκούρας, ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών, μεταξύ άλλων από τον πρόεδρο του ΔΑΗΚ, Μιχάλη Χουρζή, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης Μάξιμου Σενετάκη, του Περιφερειάρχη Κρήτης, του Δημάρχου Μινώα Παιδιάδος, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τοπικών φορέων. Το είναι ορατό νομίζω σε όλους, ειδικά σε αυτούς που επισκέφτονται το έργο και βλέπουν την πρόοδό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι ένα εύκολο έργο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσουμε με σύνεση, με σοβαρότητα και με συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό δεσμευτήκαμε να κάνουμε σε μια σύσκεψη η οποία κράτησε αρκετά, αλλά ήταν ουσιαστική. Σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα για το έργο, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει αλλάξει, σημειώνοντας ότι τα όποια προβλήματα εντοπίζονται, στόχος είναι να επιλύονται με σύνεση και σοβαρότητα, όχι με επικοινωνιακούς όρους αλλά όρους ουσίας, και πάντως ότι το εμβληματικό έργο του αεροδρομίου αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Υποδομών. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα, χρονοδιαγράμματα που εκτείνονται μέχρι το 2027. Όμως υπάρχουν πράγματι ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ζητήματα που έχουν τεθεί από την ίδια την υλοποίηση του έργου και ζητήματα που τίθενται πάντα όταν υλοποιείς δημόσια έργα από την ίδια τη ζωή. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε όχι επικοινωνιακά, αλλά με όρους ουσίας.